Με μεγάλη επιτυχία και έντονη τη συμμετοχή της νεολαίας, πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 14 μέχρι και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής στο Green Lawn του Long Island. Οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες στάθηκαν σύμμαχος των διοργανωτών και το τριήμερο φεστιβάλ έγινε για άλλη μια χρονιά πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών από τις περιοχές του Σάφοκ και του Νάσου, καθώς και ομογενών και μη που ήρθαν από πολύ μακριά για ένα ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Παρασκευή. Είναι σημαντικό για ολόκληρη την κοινότητα και όχι μόνο για τη δική μας. Οι μη Έλληνες της κοινότητας βλέπουν πόσο σημαντικοί είμαστε στην κοινότητά τους, πώς βοηθάμε. Βλέπουν τις γεμάτες αποθήκες μας, το ναό μας, το κέντρο ζωής μας. Για τους ανθρώπους εδώ, αν και έχουν κουραστεί τα πόδια και η πλάτη τους και πονάνε, ξέρουν ότι κάνουν το έργο του Θεού. Αυτό τους ανεβάζει. Σε όποιον και να μιλήσετε από εδώ, χαμογελάει. Δεν θα παραπονεθεί ότι πονάει η πλάτη του. Χαμογελάει γιατί ξέρει ότι ο Θεός κάνει έργο εδώ και η Αγία Παρασκευή είναι ολοζώντανη εδώ και κάνει τα θαύματα που πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε καλή δουλειά, έχουμε ωραίο ιερέα, έχουμε καλό καθηγητικό, καλό ελληνικό σχολείο και προσπαθούμε όλοι οι γονείς να δουλέψουμε με τα παιδιά και να τα κρατήσουμε στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και κοντά στην Ελλάδα πάντοτε. Η κοινότητα της Αγίας Παρασκευής συμπληρώνει εφέτος 60 χρόνια παρουσίας και ορθόδοξης μαρτυρίας στο βόρειο τμήμα της Κομιτείας του Σάλφοκ στο Long Island. Την κοινότητα αποτελούν περισσότερες από 500 ελληνικές οικογένειες που κατάγονται από όλα τα μέρη της γενέτειρας. Το φεστιβάλ έχει εξελιχθεί πιο πολύ σε μια οικογενειακή γιορτή παρά σε μια ερανική προσπάθεια, καθώς φέρνει όλα τα μέλη της κοινότητας μαζί. Αυτά τα φεστιβάλ έχουν τις ρίζες πολλά χρόνια πίσω, από τότε που πρωτοήρθε ο ελληνισμός εδώ πέρα. Και όπως τα είδα και με χορούς, με παραδοσιακούς χορούς και φαγητά και εδώ πέρα τον κόσμο να συναντά ένα στον άλλον και άλλες εκδηλώσεις, ναι, φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που χρειάζεται τώρα εδώ ο ελληνισμός, γιατί σιγά σιγά οι νέες γενιές που γεννιούνται εδώ πέρα όσο να είναι απομακρύνονται, αλλά έχουμε τα σχολεία, έχουμε τις εκκλησίες, τα προγράμματα που είναι μέσω εκκλησίας και τα σχολεία και αυτά. Ευτυχώς έχουμε παππούδες και γιαγιάδες στην Ελλάδα και πάμε και ακόμα κρατάμε δυνατά. Το φεστιβάλ είναι μια από τις βασικές πολιτιστικές εκδηλώσεις της κοινότητας ετησίως και αποτελεί ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη και πλέον σημαντική της προσπάθεια για τη συγκέντρωση των απαραίτητων οικονομικών πόρων προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία, τις διακονίες της και το πολύπλευρο έργο της, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ελληνικό σχολείο. Πώς κατάφερε αυτή η κοινότητα να διατηρήσει 5 δεκαετίες αυτό το σχολείο? Η αγάπη για την πατρίδα. Οι γονείς, οι Έλληνες που μένουν εδώ πέρα, έχουν μια απεριόριστη αγάπη για την πατρίδα. Θέλανε τα παιδιά τους να μεγαλώσουν με ελληνική μόρφωση, να έχουν κάποια ιδέα από που κατάγονται αυτοί και οι γονείς τους, λίγη ιστορία από τον τόπο τους και λίγη ιστορία και από τη θρησκεία μας. Γιατί εδώ που τα λέμε τακτικά, τα περισσότερα παιδιά της νεολαίας μας δεν κατέχουν πολλά πράγματα, ούτε από την ιστορία, ούτε από τη θρησκεία μας. Και αυτή ήταν η μεγάλη μας φροντίδα, να μεγαλώσουμε τα παιδιά με κάποια γνώση της πατρίδας και της θρησκείας. Όλοι αγαπάμε την εκκλησία μας, την Ελλάδα μας και έρχομαι εδώ να το γιορτάσουμε αυτό. Τα νέα παιδιά ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα της Οργανωτικής Επιτροπής και έδωσαν δυναμικό παρόν για να βοηθήσουν τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους για την προετοιμασία και την καλύτερη λειτουργία του φεστιβάλ. Παράλληλα, προέβαλαν την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας των προγόνων τους μέσα από παραδοσιακούς χορούς που χόρεψαν εντυπωσιάζοντας με τη ζωντάνια και το πάθος τους όλους τους επισκέπτες του φεστιβάλ. Διατηρούμε τα ένθυμά μας και τα κορίτσια αγαπάνε την Αγία Παρασκευή και πια κάθε χρόνο συνεχίζουμε όσο μπορούμε, λίγο σπρόξιμο και από τους γονείς, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα προηγούμενα 2-3 εβδομάδες που το οργανώνουν όλο αυτό, είναι όλοι εδώ από το πρωί και να δουλεύουν, φεύγουν από τη δουλειά, πάνε, αλλάζουν και έρχονται εδώ και ετοιμάζονται. Και είναι πολύ ωραίο για να δείτε μια όμορφη κοινότητα, για να μαζευτεί και να γίνει μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό είναι, εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι όλη μια μεγάλη οικογένεια. Ο Antenna Satellite, όπως πράττει και σε κάθε φεστιβάλ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ,
στάθηκε δίπλα στην κοινότητα της Αγίας Παρασκευής στο Green Lawn και ήταν χορηγός επικοινωνίας του. Στη διάρκεια του φεστιβάλ, οι άνθρωποι του με ειδικό booth μοίρασαν φυλάδια και ενημέρωσαν τους ομογενείς για το νέο πρόγραμμα και τις νέες σειρές του σταθμού που ξεκίνησαν να προβάλλονται. Με τη νέα σεζόν, ο Αντένα φιλοδοξεί να βρίσκεται όπως πάντα δίπλα στους τηλεθεατές και να τους δίνει πρόσβαση σε ένα πλούσιο και γεμάτο πρόγραμμα για όλα τα ενδιαφέροντα οποιαδήποτε στιγμή. Και αυτό γιατί το φετινό περιεχόμενο στον Αντένα αντλεί την έμπνευσή του από την πραγματική ζωή.